Πού βρεθήκαμε? Νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα πρόκληση. Πόσο ενδιαφέρον! Μπορώ να ξεκινήσω. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι νόστιμο σε αυτό το κυβότιο. Δεν μάντεψα σωστά, αλλά είναι επίσης πολύ ωραία. Υπάρχει ένα βουνό από ποπίτ. Είναι λίγο περίεργα, μυρίζουν πολύ νόστιμα. Wow, είναι ζελέ! Μίλα, έχεις τρελαθεί. Δεν μπορείς να φας το λάστιχο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν είναι λάστιχο, είναι ζελέ. Πόσο νόστιμο είναι. Θέλω να φάω τα πάντα με τη μία. Δύσκολα χωράει στο στόμα μου, αλλά το αντέχω. Πόσο τυχερή είσαι. Ζηλεύουμε. Αυτό είναι σίγουρο, θα ήθελα να δοκιμάσω. Ήταν νόστιμο, αλλά παραέφαγα. Ίσως τότε να μας δώσεις το τελευταίο ποπίτ. Προτείνω να το πάρουμε μόνοι μας και να μην ρωτάμε κανέναν. Βλέπω τα πάντα. Μην αγγίζετε το ποπίτ μου. Μια χαρά θα το φάω. Εντάξει, εντάξει, τότε θα δω το κυβότιό μου. Τι είναι αυτό? Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Φαίνεται ότι κινείται. Όχι, είναι ζωντανά σκουλίκια. Τι εφιάλτης, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, Τζούλι. Πάρτα μακριά μου. Φαίνεται ότι τα σκουλίκια σου πήγαν κατευθείαν στη μήλα. Τι έκανες, Τζούλι, τώρα πάρτα όλα. Ηρεμία, χρειαζόμαστε μια ηλεκτρική σκούπα. Η μήλα έχει ένα σκουλίκι ακριβώς κάτω από τη μύτη της. Δεν είναι καθόλου αστείο, Άλεξ, βοήθεια. Μην ανησυχείς, θα το πάρω και αυτό. Κλείσε τη σκούπα, μου ρούφιξε τα χείλη. Ναι, ήταν αστείο. Wow, κοίτα τι έπαθε η μήλα. Τα χείλη μου είναι σαν πρισμένα πυροσκή. Εσείς φταίτε. Ο Άλεξ φταίει, γελούσε όλη την ώρα και έχασα την προσοχή μου. Ήρθε η ώρα να τον διδάξουμε. Τι έκανες, Τζούλι? Το στόμα μου είναι γεμάτο σκουλίκια. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε εμείς. Και εσύ ξέχασες εντελώς το κυβωτιό σου. Υπάρχει ένα περίεργο βάζο εδώ μέσα. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ίσως αξίζει μια δοκιμή. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Κάτι μου συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μίλα, κοίτα. Ο Άλεξ έχει γίνει μικροσκοπικός. Ακριβώς. Το ταιριάζει. Φαίνεται χαριτωμένος. Άλεξ, κρατήσω. Θα σε σηκώσω στο τραπέζι. Ευχαριστώ, Μίλα. Αλλά θα μπορούσες να ήσουν λίγο πιο προσεκτική. Σε λατρεύουμε, Άλεξ. Μείνε πάντα έτσι. Μέχρι τώρα μου αρέσει. Ω, Πόπι! Μπορώ επιτέλους να το δοκιμάσω. Αλλά και να πηδήξω πάνω του τέλεια. Είναι ακόμα καλύτερο από ένα τραμπολίνο. Τι κάνεις, Άλεξ? Απολαμβάνω τη ζωή. Ωστόσο, είναι πολύ χαριτωμένος. Σας στέλνω αυτό το αέρινο φιλί. Ουφ, τέλος. Σταματάω να πηδάω, κουράστηκα. Ίσως τότε μπορούμε να παίξουμε λίγο. Σιγά, δεν πρόκειται να κάνω βλακίες. Δεν ήταν απαραίτητο να με δαγκώσεις. Θα μπορούσες απλώς να πεις όχι. Αλλά αυτό δεν θα είχε πλάκα. Μιλάς για πλάκα? Τώρα θα σου δείξω τι είναι πραγματική διασκέδαση. Πάλεψε. Τι σκέφτεσαι, Τζούλι? Θέλει να νικήσω το σκουλίκι. Πανεύκολο, θα το βάλω κάτω με το ένα μου χέρι. Δεν τα πας και τόσο καλά. Έχω ακόμα την ευκαιρία να ανακτήσω. Μπράβο, Άλεξ, κερδίζεις. Πάρ' το ανόητο σκουλίκι. Σε λίγο θα κερδίσω. Και κέρδισα. Τη δύναμη, Σούπερ, μας έκπληξες. Υποθέτω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω. Έγινες όπως πριν. Ναι, και το χαίρομαι. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ αυτή τη φορά? Δεν μας πειράζει. Πω, το βλέπετε? Πήρα ένα ολοκένουργιο iPhone. Τι υπέροχο που είναι. Σιγά, αυτός δεν είναι λόγος να καπιέσαι. Πρέπει όλοι να με ζηλέψετε, δεν θα έχετε ποτέ τέτοιο τηλέφωνο. Άλεξ, μην έξω από τη φώτα μου. Δώσ' το μου, θα σου πάρω το τηλέφωνο. Αν κατάλαβε, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δώστε το σε μένα, αρκετά. Τι κάνεις, Μίλα? Δώσε μου το τηλέφωνο μου πίσω. Μη με ενοχλείς, παίζω. Βασικά θέλω κι εγώ. Και λοιπόν, δεν με νοιάζει.
Τι έχετε κάνει? Οχ, όχι! Σας έπεσε το τηλεφωνό μου! Οχ, είναι άβολο! Τι του έγινε, Άλεξ, πες μου! Καλύτερα να μην το δεις! Όχι, όχι αυτό! Έσπασε η οθόνη! Λυπάμαι, Τζούλι, δεν το θέλαμε! Ας μην τσακωθούμε! Να δούμε τι έχω στο κυβωτιό μου! Νομίζω ότι ακούω έναν περίεργο ήχο! Τι είναι αυτό που δεν μπορώ να πάρω? Φαίνεται να μου διαφεύγει! Δεν πιστεύω τα μάτια μου! Είναι ένας βάτραχος! Σοβαρά μιλάς, δεν γίνεται! Κάποιος να μου το βγάλει από το κεφάλι! Λυπάμαι, αλλά δεν θα τον αγγίξω! Φου, φαίνεται σαν να τον ξεφορτώθηκα! Όχι, απλώς πήδεξε πάνω μου! Έχει πολύ πλάκα! Φου, τι γλοιώδης, πάρτον! Τι έκανες, Τζούλι, παραλίγο να τον καταπιώ! Νομίζω ότι δεν έπρεπε να τον φοβόμαστε τόσο πολύ. Κοίτα πόσο χαριτωμένος είναι και αν είναι ένας μαγεμένος πρίγκιπας. Θα προσπαθήσω να φιλήσω τον βάτραχο για να σπάσω το ξόρκι. Λοιπόν, λειτουργεί! Η Μίλα φίλησε τον βάτραχο! Και λοιπόν, έπρεπε να τσεκάρω. Κι εγώ πρέπει να τσεκάρω τι έχω στο κυβωτιό μου. What? Υπάρχει ένα υψηλό καπέλο εδώ. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Φόρεσέ το, μπας και σου πάει. Πρόσεχε, Μίλα, ο βάτραχός σου το σκάσε ξανά. Κοιτάξτε τι συνέβη. Έγινε σοκολατένιος. Και πραγματικά έγινε. Ναι, είναι σίγουρα σοκολάτα, τι νόστιμο. Κατάλαβα πώς λειτουργεί το καπέλο σου. Και εγώ ξέρω ήδη τι να βάλω εκεί. Τι κάνεις, Τζούλι? Έγινε ήδη. Μετέτριψα το σπασμένο μου τηλέφωνο σε σοκολάτα. Ωραία ιδέα. Πόσο νόστιμο είναι. Λοιπόν, πρέπει να μετατρέψω κι εγώ κάτι, αλλά δεν έχω τίποτα. Κοίτα, Τζούλι, ο Άλεξ έχει γίνει σοκολάτα. Τι κάνεις, Μίλα? Τι θες με το δάχτυλό του, σταμάτα! Δεν πρέπει να το φας. Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Ξέρω πώς να φέρω πίσω τον Άλεξ, απλά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο. Ευχαριστώ, Τζούλι. Είναι η σειρά μου να είμαι πρώτος. Φαίνεται ότι πήρα μια νοστιμιά αυτή τη φορά. Wow, σέικ σοκολάτας! Φαίνεται τέλειο, θα μοιραστείς? Πρώτα πρέπει τουλάχιστον να το ανοίξω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εμάς. Πρέπει να γυρίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Τώρα θα μοιραστείς μαζί μου? Φυσικά και όχι, πώς το σκέφτηκες αυτό? Θα τα πιω όλα μόνος μου. Είναι πολύ νόστιμο. Απλιστός, και σε βοήθησα. Εντάξει, τότε πάρτο. Τι κάνεις, Τζούλι? Θα μου χύσεις όλο το σέικ. Και αν μοιραζόσουν, θα σου είχε μείνει. Χωχω, πολύ αστείο. Είναι η σειρά της Μίλας. Δεν θέλω να το ανοίξω. Σίγουρα υπάρχει κάτι άγευστο μέσα. Βρωμερό ψάρι, σας είπα. Και τι να το κάνω? Δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα μου. Φάε γρήγορα, αλλιώς θα πνιγούμε. Μα δεν θέλω. Εντάξει, μόνο για σας μπορώ να το κάνω. Πόσο αειδιαστικό! Τι φρίκι! Δεν θα ξαναφάω ψάρι στη ζωή μου. Έχει μείνει ακόμα, τελείωσέ το. Εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το φάω ολόκληρο. Απίστευτο, πώς είναι δυνατόν? Δεν πίστευα ότι η Μίλα ήταν ικανή για κάτι τέτοιο. Πρόσεχε! Μου πέταξες το ψαροκόκαλο στο πρόσωπό μου. Αλλά ήταν αστείο. Όχι, δεν ήταν. Άνοιξε το κυβωτιό σου, Τζούλι. Εδώ είναι ένα γλυκάκι. Και τι να το κάνω? Μάλλον να το φάω και αυτό. Νόστιμο, αλλά πολύ, πολύ μικρό. Παράξενο γλυκό. Συμφωνώ. Τι μου συμβαίνει? Το πρόσωπό σου είναι καλυμμένο με γλυκά. Και τα χέρια επίσης, wow! Το σοκολατάκι ήταν μαγικό! What? Κοίτα, στη θέση των παλιών γλυκών εμφανίζονται νέα γλυκά! Okay. Μπορώ να το δοκιμάσω κι εγώ! Τέλεια, πόσο νόστιμο! Κοίτα, τώρα έχω καλυφθεί με γλυκά! Σούπερ, πόσο μου αρέσει! Θέλεις, Μίλα? Όχι, ευχαριστώ! Τι περίεργη που είναι! Ωραία νέα κυβότια! Είμαι έτοιμη να ανοίξω το δικό μου!
Ποπό, έχει μέσα ένα κουτάκι μερέντα. Ακριβώς, πόσο μεγάλο είναι. Πρόσεχε που πετάς τα σκουπίδια σου, Τζούλη. Αχ, πόσο πονάει. Συγγνώμη, η μερέντα με έκανε τόσο απρόσεκτη. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Δείτε πόσο σοκολατένια είναι. Είναι μια απόλυτη απόλαυση. Θέλω κι εγώ. Τέλεια. Έχω ακόμα μερικά, ευχαριστώ. Μην τολμήσεις να πλησιάσεις ξανά τη μερέντα μου, Άλεξ. Δεν θα τη δώσω σε κανέναν. Τζούλη, είσαι βρώμικη. Και λοιπόν... Όχι. Το χέρι μου έχει κολλήσει στο βάζο. Φαίνεται ότι κάποιος χρειάζεται επίγουσα βοήθεια. Τράβα, Άλεξ, δεν θέλω να μείνω έτσι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τραβάω, αλλά δεν βγαίνει. Βοήθεια. Όχι, πέφτω. Εσύ μου ζήτησες να τραβήξω. Πω, έχω τώρα ένα βαζάκι μερέντα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε πώς τα πάω, είμαι μια χαρά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλαμε να ρωτήσουμε. Γιατί πήρες τη μερέντα μου. Ευτυχώς έχει μείνει λίγο. Ναι, είναι η ώρα να δω τι έχω στο κυβωτιό μου. Φέρτε τις μάσκες αερίων. Είναι μπλε τυρί. Δεν θα χρειαστούμε τις μάσκες αν το φας αμέσως. Νομίζω ότι η Μίλα χρειάζεται τη φιλική μας βοήθεια. Βασικά όχι, δεν ζήτησα βοήθεια. Και νομίζω ότι λειτουργήσε. Σχεδόν έφαγες τα πάντα. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Πάω να κάνω εμετό τώρα, δεν αντέχω. Είναι καλό που όλα λειτουργήσαν. Έμεινε μόνο το μυστηριώδες κυβωτιό μου. Μοιάζει με μαύρη τρύπα μέσα. Πού είμαστε? Φαίνεται σαν πρόκληση. Θα είμαι η πρώτη. Ανυπομονώ να μάθω τι έχω στο κυβωτιό μου. Ω, τι είναι αυτό? Πουρές λαχανικών. Μπριά, έσχος. Μυρίζει σαν αηδία. Δεν θέλω να το αγγίξω. Τότε θα σε βοηθήσουμε, Λίλη. Έλα, ένα κουτάλι για τη μαμά. Ένα κουτάλι για τον μπαμπά. Τι επίμονη. Το ξέρω, γαργάλιμα πάντα βοηθάει. Όχι, αυτό το χάλι κατέληξε στο στόμα μου. Ουφ, τρομερό. Μη γελάς, Άλεξ, άνοιξε το κυβωτιό σου. Ουάου, είμαι τυχερός. Έχει ένα σωρό Twix εδώ μέσα. Ανυπομονώ να τα φάω. Τι νόστιμο. Έχω καιρό να φάω Twix. Έλα, τρόπι. Τι έχω στο κυβωτιό μου? Μπιμπερό. Τι είναι αυτό αστείο? Το γάλα έχει χυθεί. Η Βίτα είναι τόσο άτυχη. Ενώ γυλούσες το ραβδί του Twix, έγινε δικό μου. Πεντανόστιμο. Και τώρα θα πιω το γάλα. Για κάτσε, τι, πού είναι το Twix μου? Βίτα, το έκλεψες? Μπορεί. Οχ, τι συμβαίνει, τι έγινε? Τι απέγινε η Βίτα? Είναι μουράκι. Φταίει το γάλα. Εντάξει, πρέπει να την ηρεμήσουμε. Κουπεπέ! Άλεξ, αυτό δεν βοηθά. Πρέπει να κάνουμε κάτι ακριβώς. Μάλλον το μωροβίτα είναι πεινασμένο. Ο πορές λαχανικών είναι ό,τι πρέπει. Λίλη, είσαι ιδιοφυΐα. Και τώρα τι συμβαίνει? Οχ, Βίτα, είσαι εσύ. Τι ντροπή. Συγγνώμη, Άλεξ, ευχαριστώ, παιδιά. Θα ξεκινήσω εγώ. Okay. Έλα, ένα άσχημο κυβότιο, εφιάλτης. Δεν πιστεύω στα μάτια μου, είναι σκουλίκια. Όχι, όχι, έντομα, τα φοβάμαι. Πρέπει να ξεπεράσεις τους φόβους σου, Άλεξ. Κοίτα πώς είναι, ουφ. Τι βδέλυγμα. Παρακαλώ, μπορώ να μην τα αγγίξω? Όχι, Άλεξ, φάε, πρέπει να φας τα πάντα. Εντάξει, τότε θα τα βάλω όλα μαζί. Αηδία! Γιατί με βάλατε να το κάνω? Βίτα, άνοιξε το βλαμμένο κυβωτιό σου. Λοιπόν, τι είναι μέσα? Wow, ένα δαχτυλίδι! Το όνειρευό μου για πολύ καιρό. Κοίτα, Λίλη, ωραίο. Ναι. Περίμενε λίγο. Πω, είναι και βρόσιμο. Τώρα το θέλω κι εγώ. Τι?
Αυτό είναι! Πόσο γρήγορα τελείωσε! Είναι η σειρά σου να ανοίξεις το κυβότιο, Λίλι! Ένα βιβλίο ενδιαφέρον! Δεν έχω ξαναδεί τέτοια! Πολύ περίεργο! Ω! Από πού προέρχεται αυτός ο άνεμος, τα γυαλιά μου! Ω! Γέσπασαν! Για περίμενε λίγο! Είναι ένα βιβλίο με ξόρκια! Συναρπαστικό! Και εδώ είναι ένα ξόρκι για επιδιόρθωση! Πω, δούλεψε! Τι δούλεψε! Wow, είναι αλήθεια! Τέλεια! Δώσε μου αυτό το βιβλίο! Αν υπάρχει ξόρκι για γυαλιά, τότε υπάρχει και για δαχτυλίδια! Αχα! Συνέβη! Κοίτα, το δαχτυλίδι μου είναι σαν καινούριο τώρα! Εντάξει, είναι η σειρά μου! Θέλω να κάνω μαγεία κι εγώ! Οχ! Τι! Τα σκουλίκια απέστρεψαν! Τι εφιάλτης! Δεν θα πρέπει να τα φας ξανά, Άλεξ! Όρμα! Ναι, η μαγεία είναι απρόβλεπτη! Δεν είναι δίκιο! Η κύριε μπρος! Εντάξει! Όχι, καλύτερα να το άνοιγα τελευταίος! Σάπιο ψάρι! Δεν είναι σκουλίκια φυσικά, αλλά και πάλι βδέλυμα! Όπως νόμιζα, είναι αηδία! Μου φαίνεται ότι έγινα πράσινος! Φτάνει! Εντάξει, είσαι τόσο κουρασμένος! Έλα, Λίλη, ας δούμε τι έχεις εσύ! Τι είναι αυτό? Μοιάζει με τηλεκοντρόλ, προφανώς όχι από τηλεόραση! Εντάξει, θα το τσεκάρω! Άνοιξε το κυβωτιό σου, Βίτα! Για να δούμε... Μπισκότα Mars! Τι ωραία! Τα λατρεύω! Ναι, αυτά είναι! Σούπερ άρωμα! Και η γεύση νόστιμο! Τι ορεκτικό! Ω! Τι συμβαίνει με αυτό! Έχει ήδη σπάσει! Πάτα το κουμπί! Άνοιξε! Τι εφιάλτες! Τι είναι αυτό! Γεια σας! Είναι ένα φάντασμα! Αυτό μυρίζει τόσο ωραία, μπισκότα! Δεν έχω φάει εδώ και χρόνια! Κυριολεκτικά! Δεν μπορώ να το πιστέψω! Το φάντασμα τρώει τα μπισκότα μου! Πρέπει να το βάλουμε πίσω! Έλα, μπες μέσα! Όχι! Μόλις ξεκίνησα να περνάω καλά! Δεν θέλω να ξαναμπω σε αυτό το πράγμα! Κανείς δεν σε ρωτάει! Γρήγορα μέσα! Μαζί με τα χέρια! Λοιπόν, έτσι είναι καλύτερα, όχι άλλα κουμπιά. Wow, κατάλαβα, αυτή ήταν η είσοδος στην πρόκληση. Η κάθε μία από μας έχει το δικό της κυβότιο. Δείτε πού πας. Πρέπει να ξεκινήσω εγώ. Όχι, πόδια κοτόπουλου, φαίνονται αδιαστικά. Μη μου πεις ότι πρέπει να τα φάω. Σωστά, ξεκίνα. Δεν πίστευα ότι ήσασταν τόσο άκαρδες. Μόλις έφαγα ένα νύχι κοτόπουλο. Πρέπει να το τελειώσω γρήγορα. Είναι αειδιαστικό ακόμα και να το κοιτάξεις. Νιώθω άσχημα. Φοβάμαι ότι μόνο η πλήση στο μάχο θα τη βοηθήσει. Ελπίζω να είναι καλά. Αλλά στο μεταξύ θα δούμε τι έχω εγώ. Δεν περίμενε να δω μια τόσο τεράστια τούρτα. Δεν έχεις ιδέα πόσο νόστιμη είναι. Θα ήθελα να μάθω. Μίλα, τι κάνεις? Κόβω την τούρτα. Έτσι θα τη φάω πολύ πιο εύκολα. Μπορείς να μου δώσεις ένα κομμάτι? Γιατί με ενοχλείς, Φίτα, όχι. Θα φάω τα πάντα μόνη μου. Αν και μπορείς να πάρεις λίγο. Εδώ είμαι, γεια σας. Όχι, η τούρτα μου. Τι έκανες, Τζούλι? Ήταν ατύχημα, μη στεναχωριέσαι. Κοίτα τι έχεις. Υπάρχει ένα περίεργο μπουκάλι. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε για να μάθουμε. Ελπίζω να μην αρρωστήσω. Wow, τι κύμα σθένος και δύναμης. Απλώς ξεσπάω από ενέργεια. Φαίνεται σαν ηλεκτροπληξία. Σούπερ, δεν το περίμενα αυτό από τον εαυτό μου. Πλήρης φόρτιση, πρέπει να απελευθερώσω την ενέργειά μου. Κοίτα που πας. Όπου με πάει. Σκέφτομαι να πάω ένα ταξίδι σε όλον τον κόσμο. Τώρα έχω αρκετή δύναμη γι' αυτό. Μπορώ να τρέξω γύρω από τον πλανήτη μας μέσα σε λίγα λεπτά.
Πόσο ήρεμα και ήσυχα είναι. Θα πιω το κοκτέιλ μου. Κοκτέιλ, καλή ιδέα! Δεν θα με πείραζε να ανανεωθώ. Ο λαιμός μου έχει στεγνώσει μετά από ένα τέτοιο τρέξιμο. Τι ωραία! Νιώθω υπέροχα και έτοιμη να συνεχίσω το ταξίδι μου. Ω, συγγνώμη, ελπίζω να μην το είδε κανείς αυτό. Πού πήγε το κοκτέιλ μου? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ είμαι, κορίτσια. Ελπίζω να μην σας έλειψα. Ξέχασα τελείως ότι δεν με ακούνε. Λοιπόν, μου κάνει αυτό, μπορώ να διασκεδάσω. Μίλα, σου ταιριάζει πολύ το μουστάκι. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Τούρτα! Τώρα κανείς δεν θα με εμποδίσει να τη φάω. Τι νόστιμη. Απλά γλύφω τα δάχτυλά μου. Τελικά η μοναξιά έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα. Τζούλι, είναι η σειρά σου. Κατά τη γνώμη μου, τα πόδια κοτόπουλου συμπληρώνουν τέλεια το χτενισμά σου. Και θα βάλω ένα-δύο ακόμα στο στόμα σου. Όχι, η μπαταρία μου είναι χαμηλή. Τι επιτρέπεις στον εαυτό σου, Βίτα? Είναι εξωφρενικό. Ναι, είναι η σειρά μας να διασκεδάσουμε. Φαίνεται να σου αρέσουν αυτά τα πόδια κοτόπουλου. Πάρτα. Ολοστιβόμουν. Είμαι έτοιμη να ανοίξω πρώτα το κυβωτιό μου. Είναι λεμόνια. Τι άσχημα νέα, μισό τοξινό. Δεν μας νοιάζει, θα πρέπει να τα φας. Καλή τύχη. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Πω πω, τι ξινό. Με τα βίας μπορώ να κουνήσω το στόμα μου. Δεν θα ξαναφάω λεμόνια. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Δεν βλέπω τίποτα. Πόσο αστεία είσαι, Βίτα. Υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό? Δεν ξέρω πώς να επιβιώσω. Τα λεμόνια είναι πολύ ξινά και είναι πολλά. Το πρόσωπό μου έχει ήδη στραβώσει. Δεν μοιάζεις με τον εαυτό σου. Σταμάτα να γελάς, Τζούλη. Άνοιξε το κυβωτιό σου. Ντάξει, ντάξει, μην εγχώνεσαι. Wow, τι τεράστιο pop-it. Σίγουρα θα σε βοηθούσε να ηρεμήσεις. Αλλά ευτυχώς είναι δικό μου. Δεν με πειράζει να χαλαρώσω λίγο. Θεέ μου, τι παρηγορητικό. Δεν σε αναγνωρίζω, Τζούλη. Γύρνα πίσω. Αέι, δεν μας ακούει καθόλου. Ας μην την ενοχλούμε. Καλύτερα να δούμε το κυβωτιό μου. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί μέσα. Wow, τι καταπληκτικό βιβλίο. Φαίνεται μυστηριώδες. Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι έχει μέσα. Κοίτα, άνοιξε μια πύλη. Για να είμαι ειλικρινής, με τρομάζει. Ένα μάτι μας παρακολουθεί. Μάνα μου, ένα χέρι. Θα με πιάσει τώρα. Κοίτα τι τρομερό. Αυτό είναι σίγουρο, πρέπει να τρέξουμε μακριά. Πού είσαι, Βίτα, περίμενε. Σταμάτα να με κοιτάζεις, δεν ξέρω τι θέλεις. Ωστόσο το pop-it είναι μια υπέροχη εφεύρεση. Νιώθω κάτι κύτταρο στο σώμα μου να χαλαρώνει. Αυτό είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Θέλω να πατάω τα κουμπιά τελείωτα. Τι είναι αυτό? Ποιος τόλμησε να αγγίξει το pop-it μου? Βγάλε το άσχημο χέρι σου από εδώ, τέρας. Δεν θα το πάρεις. Όχι, μου έσπασε το pop-it. Όχι αυτό. Τώρα θα δεις. Είσαι υπεύθυνος για όλα. Τι θα έλεγες για τον χυμό λεμονιού? Δεν νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στο μάτι σου. Να δούμε. Φύγε. Δεν θέλω να σε βλέπω άλλο. Καλά να πάθεις. Καλύτερα να μην τα βάλεις ποτέ ξανά με την Τζούλη. Φαίνεται καθαρό. Μπορείς να βγεις από την κρυψώνα. Μη μου πείτε ευχαριστώ. Αλλά από το βιβλίο είναι κλειστό. Είναι η σειρά μου να είμαι και πάλι πρώτη. Φαίνεται ότι επιτέλους θα πάρω κάτι νόστιμο. Πολύ σόδα. Τη λατρεύω τόσο πολύ. Αυτή είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Το καπάκι να φύγει. Ω, δεν είναι σόδα, είναι ζελέ. Wow. Πόσο τυχερή είσαι, Τζούλη. Να δοκιμάσω λίγο. Όχι βέβαια, Βίτα. Τι άπλιστη. Έλα, Βίτα, μη στεναχωριέσαι. Έχουμε και τα κυβωτιά μας. Όχι, είναι ένα κρεμμύδι. Όλες μου οι ελπίδες μόλις διαψεύτηκαν. Μισώ τα κρεμμύδια και δεν θέλω να τα δοκιμάσω. Πικρό, δεν έχω φάει ποτέ τίποτα χειρότερο. Τώρα στο στόμα σου βρωμάει. Λυπάμαι, δεν φταίω εγώ.
Ελπίζω να υπάρχει κάτι καλό στο κυβωτιό μου. Wow, μαγική λάμπα! Πρέπει να υπάρχει ένα τζίνι σε αυτήν. Ναι, τρίψτην! Φαίνεται ότι λειτουργήσε! Έρχεται το τζίνι! Απίστευτο! Ποιος τολμά να με ξυπνήσει! Ω, είναι πολύ ωραία εδώ! Απλά λείπουν βροντές και αστραπές! Φοβηθήκατε! Χαλαρώστε, πλάκα κάνω! Wow, αυτός είναι πραγματικά το τζίνι! Εγώ είμαι! Τι ήθελες! Πρέπει να σκεφτώ! Δεν θέλω να σπαταλήσω την επιθυμία μου σε νοησίες, το ξέρω! Θέλω το ίδιο ζελέ, μόνο μεγαλύτερο μπουκάλι! Λοιπόν, είναι αρκετά εύκολο, ορίστε! Απίστευτο, έγινε! Το τζίνι έκανε την επιθυμία μου πραγματικότητα! Το μπουκάλι σου φαίνεται πολύ πιο όμορφο από το δικό μου! Βέβαια, είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο και το περιεχόμενό του είναι πιο νόστιμο! Ναι, κατά κάποιο τρόπο δεν αμφιβάλλω! Βίτα, δώσε μου έστω μία γεύση! Εσύ δεν μου έδινες τίποτα! Εντάξει, ας ξεχάσουμε τα παλιά! Είμαι έτοιμη να σε κεράσω! Ορίστε, Τζούλη! Κατέστρεψες το αγαπημένο μου μπλουζάκι! Αυτό είναι απλό απέσιο, δεν σώζεται! Θα μοιράζεσαι με τους φίλους σου την επόμενη φορά! Α, έτσι! Λοιπόν, τώρα θα κάνω και εγώ μια ευχή στο τζίνι για να δούμε τι έχεις να πεις! Ακούω, Τζούλη! Χρειάζομαι μια νέα στολή! Η Βίτα χάλασε τη δική μου! Πανεύκολο, ορίστε! Θεέ μου, είμαι πανέμορφη, ευχαριστώ! Μου αρέσει αυτό το φόρεμα και το στέμα επίσης! Παρακαλώ! Τη στολή, wow! Είναι σίγουρα πολύ πιο ωραία από ένα βαζάκι ζελέ! Δικαιούμαι μια ακόμη ευχή! Τότε κι εγώ! Έλα, δώσε μου τη λάμπα, αυτή είναι η δική μου, την έβγαλα από το κυβωτιό μου! Και λοιπόν, το τζίνι εκπλήρωσε την επιθυμία μου! Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό αρκετά! Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η μυρωδιά! Μπορώ επιτέλους να καλέσω το τζίνι! Έλα εδώ, σε χρειάζομαι! Ακούω, Μίλα! Hello! Τώρα! Τι συμβαίνει? Η Μίλα πήρε τη λάμπα! Okay. Πρέπει να βιαστώ με την επιθυμία μου! Δώσε μας τη λάμπα πίσω αμέσως! Η ευχή σου γίνεται πραγματικότητα, Μίλα! Τα έκανα βατράχια! Σούπερ, ευχαριστώ πολύ!